απλά. Ήθελα να σας περιγράψω τα γεγονότα. Θα το έκανα με τους στίχους ενός άγνωστου σε εσάς ποιητή. Πριν από χρόνια, μια νύχτα σαν κι αυτή, βρήκα να μας κηρύξουν τον πόλεμο οι Ιταλοί. Χτύπησαν για να μας τρομάξουν, για να τους πούμε να διαβούν. Μα λάθος το έκανα, γιατί σαν τ' άγρια θηρία ορνήσαν της Ελλάδας τα παιδιά και όχι πρωτοφωνήσαν. Όχι, δεν θα περάσουν τον φρατέλο τα φτερά. Και γράψανε και είπαν τότε το ΤΑΣ στο BBC πως οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες κι άλλα πολλά. Πως η Ελλάδα όταν τελειώσει ο πόλεμος πρέπει να δικαιωθεί και η Κύπρος, η Βόρειος Ήπειρος, να της αποδοθεί. Πράγματι, το έτος του 40 έμεινε στην ιστορία ως μια κορυφαία και μοναδική εκείνη τη στιγμή πράξη αντίστασης ενάντια στην Έλλαδα του φασισμού και του ναζισμού. Ακολούθησαν και άλλες θυσίες. Στη διάρκεια της κατοχής και της απελευθέρωσης. Στην Ελλάδα, στη Μέση Ανατολή, στην Ιταλία. Ο Μπρούκαλα να μένει πριν. Ωστόσο, η διαχρονική μας ασθένεια, αυτή του διχασμού, που τόσες φορές εμφανίστηκε σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας μας, δεν επέτρεψε στην Ελλάδα να διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματα των Ελλήνων σχετικά με τη Βόρειο Ήπειρο, προσθέτω και την εξώτερη Μακεδονία, που είχαν απελευθερωθεί το 40-41, καθώς και την Κύπρο. Εξαιτίας της λελογισμένης σοφροσύνης, μόνοι εμείς και στις ευτυχίες δεν είμαστε αλαζόνες και στις συμφορές λιγότερο από άλλους υποχωρούν. Εάν κάποιος προσπαθεί με επέμβους να μας εξωθήσει σε κινδύνους αντίθετα στην νόμη μας, δεν παρασυρώμαστε από τη γοητεία των λόγων. Και αν κάποιος επιχειρεί να μας εξωθήσει με μομφές, ούτε οργιζόμαστε, ούτε μεταβάλλουμε για αυτό γνώμη.